αρχικά θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι, γιατί είναι βέβαιο πως υπάρχει σύγχυση. Γιατί ακούστηκε ότι ο νόμος θα ισχύσει από τον Οκτώβριο και μετά όσον αφορά την καλλιεργητική περίοδο. Πρέπει να πω το εξής, ο νόμος θα ψηφιστεί και πολύ σύντομα. Απλά η ισχύση του θα είναι από τον Οκτώβριο. Επομένως εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι μέσα στις επόμενες δύο, το πολύ τρεις εβδομάδες να καταθέσουμε τις προτάσεις μας και να τις απαιτήσουμε να γίνουν, και να απαιτήσουμε να γίνουν δεκτές. Οι προτάσεις μας είναι πάρα πολύ απλές. Και μπορούμε βέβαια όταν έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο, και δεν είναι ανάγκη να, ο νόμος να τα περιλαμβάνει όλα, ένα πλαίσιο ότι μπορούμε στην περιφέρεια να φτιάξουμε ένα νομικό πρόσωπο το οποίο θα διαχειρίζεται το δάχτυλο δημιουργικό όλες τις κοπαίδες, μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτή τη βάση. Και όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Δεύτερον βεβαίως ακόμη είναι η περιουσία του οργανισμού. Πρέπει οπωσδήποτε η περιουσία αυτή να περάσει στην περιφέρεια και όχι να επανέλθει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.